Καλησπέριτος, καλησπέριτος, τι λέει ρε τσακαλή, ελπίζω όλοι μα όλοι να είστε πάρα μα πάρα πολύ καλά, όλοι το περιμένατε αυτό, είναι η OG σειρά, είστε πάρα πολύ OG αν ξέρετε αυτή τη σειρά, είναι ένα καφέ Simulator 2 λοιπόν, γιατί ξεκινάω από εδώ, γιατί το loading screen και στο 1 και σε αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλα, πάμε να καλέσουμε το internet. Καφέ πάμε να καλέσουμε, ναι, όχι, πάμε να καλέσουμε τα σανσέρ. Πήγε πάρα πολύ λάθος, ήρθε όμως. Να ξέρετε, αυτή είναι η πέμπτη ή τέταρτη φορά. Προσπαθώ να το γυρίσω. Έχουμε τεχνικά προβλήματα στα YouTube φυσικά. Χάσατε την πρώτη αντίδραση, αλλά δεν πειράζει. Πάμε κάτω. Το καλό είναι ότι θα έχουμε την εμπειρία να κάνουμε κάποια πραγματάκια πιο σωστά και να δούμε αν έχεις εμπειρία θα πάει καλύτερα, γιατί στην αρχή η αλήθεια είναι δεν πήγε καλύτερα. Αν θέλετε να κάνω και δεύτερο επεισόδιο, θα πρέπει αυτό το επεισόδιο να φτάσει 50 like. Διότι έχω και τα GTA που τρέχουν και δεν θέλω να τρώω χρόνο και να μην σας αρέσει. Εκτός αν πάρει πάρα μα πάρα πολλά views. Αυτό το είχα πει και στο GTA San Andreas. Το πρώτο επεισόδιο. Ελπίζω να μην είναι σημαδιακό. Έχουμε μια ζωντανή πόλη. Οκ, με τυπάδες. Οι οποίοι όλοι είναι ψηλότεροι μου. Και φυσικά θα έχουμε έναν μπάτσο εδώ. Και επίσης έχουμε εδώ τη streamer αυτή. Green screen. Στην αρχή το είχα περάσει γιατί ήταν καφέ. Αλλά έχει την καμερούλα της εκεί. Όπα. Δεν ξέρω πώς κάνει teleport εδώ κατευθείαν στη μικρή πισίνα που έχει. Αλλά έχει φτιάξει τη φάση της. Εν τω μεταξύ, γιατί να μην έρθεις να τη δεις από εδώ, δωρεάν. Και, καλά, και από το ίντερνετ δωρεάν τη βλέπεις, απλά της κάνεις donate. Θα μου πεις ρε Σάρκα, δεν το άρχισα από την αρχή να δούμε πώς το έχεις ονομάσει. Περιμένετε, κι αν με ξέρεις και ξέρεις το κανάλι, οπ, μετρήσιμο net καφέ. Και πάμε να κλινήσουμε. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, εδώ έχουμε και ηλεκτρισμό και πρέπει να δώσουμε την παροχή. Δίνω εγώ την παροχή, αρπάζω εδώ τη σπουγκανίστρα που λέει μια ψυχή από τις Σαββατογεννημένες και αρχίζουμε να καθαρίζουμε. Φυσικά είναι βαρετό να το δείτε εσείς αυτό, άρα καθαρίζω και σας λέω τα σχέδιά μου. Στο 1, παιδιά, είχε σκούπα και δεν είχε πατήμα σχέση, είχε μόνο τα σκουπιδάκια αυτά. Επίσης, στο 1, κάποια προβλήματα που είχε δεν τα διορθώσαν στο 2 και ας έχουν περάσει 2,5 χρόνια, δεν ξέρω, κάπου εκεί. Νομίζω το 19 κυκλοφόρησε το 1 και τώρα αρχές 22 που κυκλοφόρησε το 2. Από ό,τι δείχνει είναι όλα κομπλέ. Καθίστε γιατί είμαι και λίγο συντάκιας εγώ. Ίσως να έχουμε χάσει μια πατημασιά. Don't worry όμως, be happy. Και θα πάρω αυτό εδώ. Κάθε φορά που έχω γυρίσει επεισόδιο έχει μπει εδώ. Παίρνω και την καρέκλα αφού της ρίξω μια μπουνιά. Παιδιά, όταν το έπαιζα το 1, το έπαιζα από ένα λάπτοπ σάπιο. Όσοι είστε παγιοί. Λολ. Όσοι είστε παγιοί ξέρετε. Να ρίξουμε και το αρωματάκι μας. Α, έτσι κι αλλιώς δεν βρωμάει ακόμα, δεν έχουν έρθει οι βρωμιάριδες πελάτες. Θα κάτσω εδώ παιδιά, αλλά δεν θα αγοράσω πράγματα, έχουμε 2.000 και θα δείτε γιατί δεν θα αγοράσω πράγματα. Γιατί όπως είπα, έχω μια εμπειρία, έπαιξα 2-3 μέρες στο πρωταρχικό βίντεο, αλλά είχαμε. Γίνανε πραγματάκια δυστυχώς και ελπίζω και αυτό να σωθεί, να μην πάνε όλα χάλια. Να θέλεις να αλλάξεις μια ρύθμιση, μπορεί να στο μπαγκάρει και να στο πετάξει. Και κάπως έτσι έχω χάσει αρχεία. Λοιπόν, τι ήθελα εγώ να κάνω. Πάμε εδώ, παιδιά. Έχει πάρα πολλά πραγματάκια. Εμείς αυτό που θέλουμε να πάμε είναι να κάνουμε λίγο έτσι. Δεν θέλουμε το Zamazor, θέλουμε να πάμε στα apps, παιδιά. Να κατεβάσουμε το Spotify, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνετε είναι το Spotify, το Steam, Miner. Θα σηκωθώ εγώ από το PC μέχρι να κατεβάσει τα apps και να μου πεις ρε Σάρκα γιατί φεύγεις. Περιμένετε να δείτε. Διότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τα 2.000. Δεν θέλω πάλι αρνητικές κριτικές όπως. Ωκ. Λολ. Ρέντα μπρασινά μούρι. Γενικά κάνουν joking, τρέχουν, είναι σαν το μοναστηράκι. Μου θυμίζει full μοναστηράκι, bro. Έχουμε δηλαδή net καφέ στο μοναστηράκι. Αυτή είναι η φάση μας. Και γιατί να πάρεις καινούρια, bro, αν μπορείς να πας να δεις για μεταχειρισμένα. Κάθε μέρα εδώ ο φίλος μου φέρνει καινούρια parts. Τώρα έχει αράξει και θα δούμε. Αξίζει τίποτα από εδώ. Αν δεν αξίζει, θα πάω να αγοράσω καινούρια. 116. Νομίζω αυτή είναι μια καλή αγορά. Πήραμε ένα πληθρολόγιο 87 δολάρια. Ελπίζω να μην έχω κάνει πατάτα. Πάμε στο internet καφέ και σιγά σιγά να μπιλντάρουμε το PC. Που μας λέει. Οκ. Ύπουλος. Ύπουλος. Προς το παρόν εγώ θέλω να είμαι νόμιμος. Το πετάμε εδώ, μην αγχώνεστε. Ξέρω εγώ τι κάνω. Σου λέω μην αγχώνεστε. Σταμάτα. Και εφόσον κατεβάσαμε τα πάντα που θα χρειαστούν για το μαγαζί μας. Ξανασηκώνεσαι πάνω χωρίς κάποιο λόγο, επειδή είσαι βλάκας και μπερδεύεσαι. Και εδώ είναι το Zamazor, που φαντάζομαι όλοι ξέρετε ποιο είναι. Είναι πάρα πολύ γνωστή εταιρεία. Και θα πάρουμε αυτό το πισάκι. Θέλουμε τώρα όμως και μια οθόνη. Keyboard. Παιδιά, από 108 νομίζω το ίδιο έχουμε πάρει. Ένα παλιό, δεν πειράζει, ας είναι παλιό. Το οποίο γλιτώσαμε κάποια λεφτά, ό,τι μπορεί να γλιτώνει ο καθένας, καλό είναι. Θα πάρουμε αυτό εδώ το monitor. Οκ. Αυτά πόσο κάνουνε. 1280. Φέρτα. Έχουμε 633 δολάρια. Περιμένετε παιδιά να μου τα φέρει.
πρώτη μέρα να αφιερώσουμε, να βάλουμε έστω ένα setup, να έρχεται εδώ κόσμος. Πολύ λόγος, ένα άτομο είναι λίγο σε φάση λες και θα έρθει να κάνει hacking, αλλά δεν πειράζει. Πόσο μοναστηράκι, μόνο εγώ αυτόν τον συνειρμό, δεν ξέρω. Να το έρχεται ο Καμίλα στα φέρνει, να ξέρετε. Γενικά είναι πάρα πολύ παράξενη πόλη. Θα δει και διασημότητε. Και εδώ ένα μοντέλο στο barber shop, όσο περιμένουμε. Ήθελα να δω ότι δεν μου λείπει όντω κάτι. Ναι, φυσικά. Γίνονται που. Όπα. Ναι, φύγε ρε, μπρο. Φύγε να κάνουμε τη δουλειά μα. Και αρχίζουμε και μπιλντάρουμε. Δεν ξέρω αν το είπα και πριν, αλλά για νέο επεισόδιο, παιδιά, πρέπει τουλάχιστον 50 like. Να ξέρετε. Εκτός αν δεν σας αρέσει και θέλετε να κάνετε dislike, ό,τι γουστάρετε. Κι ας μην φαίνονται, τα παίρνει, να ξέρετε. Εγώ γουστάρω τη φάση του, ένιωθα πως έχει ένα challenge. Δεν ξέρω μετά αν μπορείς να το φτιάξεις, σε φάση αν όντως είναι δύσκολο να το συντηρήσεις. Φαινόταν ότι είναι δύσκολο, δεν ξέρω μετά όμως όταν θα αρχίσεις να φέρνεις καλά PC και να βγάζεις λεφτά. Είμαστε κομπλέ, το φτιάξαμε. Εδώ σου λέει ότι είναι μέχρι τις 1 η ώρα νομίζω. Μετά τις 1 δεν πρόκειται να έρθει κανείς. Είναι 11, okay, ξέρετε τι. Μπορεί να έρθει όλο και κάποιος, ας το λειτουργήσουμε από τώρα. Στο 1 ήθελε να κοιμάσει, κουραζόταν. Αυτός δεν κάνει τίποτα, δεν ξέρω γιατί το βγάλανε αυτό. Ήρθε ένας, πάμε εδώ. Αυτό δεν το είχε. Την έχω normal την τιμή. Να το κάνουμε unlock τον υπολογιστή φυσικά, λες και είναι στην αληθινή ζωή. Για να μπει, να καεί, δεν ξέρω και εγώ τι θέλει να κάνει. Μιας που έχουμε τώρα τα apps, που είναι τα apps μας. Έχουμε τα πάντα, ό,τι γουστάρουμε το έχουμε εδώ. Τα πάμε εδώ, λεφτά έχουμε, έχουμε. Και τι θα κάνω εγώ παιδιά. Θα δω εδώ παιχνιδάκια γιατί πρέπει να επενδύουμε. Φέρτο, δεν ξέρω, έχει ξανανεύει πάρα πολύ με τα μοντάκια. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ Among Us. Τι άλλο έχει, φέρε και εδώ. Φέρε και εδώ, φέρε και εδώ. Αυτά θα τα κρατήσω. Πήραμε παιχνιδάκια προς το παρόν, αρκετά. YouTube, έλα ρε. Ντοκιμαντέρ βλέπει. Βλέπει αυτούς που χτίζουν τις πισίνες, ξέρω εγώ. Εντάξει, να πεις. Ο καθένας, δεν ακούστα το. Πίσα μου φύγει χωρίς να πληρώσει, bro. Έχουμε και κλέφτες εδώ σε αυτή την πόλη, δεν είναι όπως νομίζεις. Καίγεται ο man. Αυτός είναι ο τελευταίος μας πελάτης. Θα τον αφήσουν να καεί όσο θέλει. Ναι, έχει αράξει και βλέπει τώρα τη θάλασσα. Εντάξει, μπορεί να το γαλινεύει, μπορεί να τον ηρεμεί. No problem, δεν με νοιάζει, αρκεί να με πληρώσει. Ναι, είναι λίγο αργά, βλέπω να το πηγαίνουμε σε ρί, εν τέλει. Και εγώ θα είμαι έτοιμος να έχω αυτό. Μη φύγει με πιστόλα και δεν με πληρώσει. Έχουν βάλει και σκυλάκια, έχουν βάλει και γατιά. Τα πάντα όλα σου λέω, ρε. Ποιος περίμενε ότι εγώ πριν 2 χρόνια, πριν 2, 2,5, δεν ξέρω, 3 πες, πάνω κάτω, που έπαιζα το 1 με ένα λάπτοπ, με ένα, εντάξει, πιο καλό πισάκι θα παίζω το 2. Πάει να φύγει έτσι, το ξέρα. $248 σε μένα πιστόλι. Άρα παιδιά τι κάνουμε. Κλείνουμε τον ηλεκτρισμό. Ευτυχώς που τα γύρισα 3-4 φορές τα βίντεο. Αλλά τι να κάνουμε. Και θα έρθουμε να το ανοίξουμε ακόμα μια μέρα αύριο. Για να δείτε πώς θα διαχειρίζομαι εγώ. Και για να δούμε πώς θα πάει τα reviews που έχουμε. Αυτός λογικά δεν μου άφησε. Και να προχωρήσουμε τη φάση. Αυτή δεν κουράζει. Παίζει να οικονομάει τα κέρατά της ρε. Πραγματικά. Πάμε να ξεκουραστούμε εμείς. Ίσως να μην είναι ανάγκη, αλλά πάμε να το κάνουμε. Και επίσης εδώ σε ένα κρυφό όροφο, όχι σε ένα κρυφό, στο δεύτερο όροφο λειτουργεί την καφέ. Μέσα σε ένα σπίτι μπαίνεις με το ασανσέρ και δεν κάνεις κάτι. Εγώ που είχα μπει δεν κάνεις κάτι. Δεν ξέρω αν ξέρετε. Επίσης, ναι, ξέρω ότι μπορείς να κάνεις παρανομίες. Θέλω να είμαι τίμιος εγώ, παιδιά. Sorry, αλλά δεν θέλω να τα βγάλουμε παρανομίες. Θέλω να είμαι ένας τίμιος εργαζόμενος. Ερχόμαστε για να κάνουμε save στην ουσία. Κάναμε save το progress, όλα αυτά που κάναμε. Και θα ξεκινήσει ακόμα μια ωραία μέρα, καθώς πηγαίνουμε στο μαγαζί μας και δεν πάμε να δουλέψουμε για κάποιον άλλο. Για πάμε λίγο, bro. Ψήνες ακατεύεις. Πρέπει να αλλάξουμε σπίτι, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Εκτός αν αυτό υποδηλώνει ότι η περιοχή είναι σκατά, μπρο. Αλλά το ίδιο καφέ μου θα γίνει το καλύτερο στο μοναστηράκι. Πραγματικά είναι λες και θα ανηφορήσεις, φίλε, και θα σκάσεις την Ερμού να δεις τη βουλή και τους τσιωγιάδες στο τέλος του δρόμου. Από ό,τι βλέπετε, έχω full όρεξη. Δεν έχουμε σκουπίδια. Άνοιξα εδώ τον ηλεκτρισμό φυσικά. Από χτες θα βρωμάει. Θα βρωμοκοπάει ο τόπος έτσι. Α, εντάξει, σε καλά στάδια έχει μείνει. Ας το δω. Τι ήθελα εγώ τώρα να κάνω, μπράβο, καλά που το θυμήθηκα γιατί πήγα να το ξεχάσω. Θα πάμε Amazon, αν λέγεται έτσι, αν δεν λέγεται έτσι χαίστηκα, να με συγχωράτε κιόλας παιδιά. Και φυσικά θα περιμένουμε, ας το κάνουμε και open, θα το κάνω ένα open bam για να μπαίνουν πελάτες. Και θα το έχω έτσι, πάντα να το έχετε έτσι, γιατί κάποιοι ύπουλοι, να ξέρετε, φεύγουν. Άρα κοιτάς, είναι ακόμα εκεί, οπ. Και, ναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει με τον ηλεκτρισμό, ίσως να πρέπει να πληρώσω, θα δούμε. Άνοιξε το, πάλι καλά που δεν απελάτε. Και θα μας καεί και το PC, όχι τίποτα άλλο. 5! Καλά πήγε αυτό. Κάτσε μην νευριάσει. Έχουμε κάτι από λογαριασμούς αρχικά. Τίποτα. Καλά τα νέα αυτά. Θα πάμε εδώ παιδιά. Και τι θα πάρουμε.
Θα βείτε. Τι, 1.000 δολάρια, όντω ρε μπρο. Όχι, έχει και ένα με 1.100. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο τύπο αυτό. Και αρχικά τι κάνει. Πού έχει μπει. Δεν πιστεύω να σε ενοχλώ. Άραξε, άραξε μπρο. Για να με πληρώσει. Δεύτερο πιστόλι. Μπρο, μετά την απομάκρυνση του ταμείου, ουδέν λάθο αναγνωρίζεται. Και δεν ξέρω γιατί όλοι θέλετε να μου δώσετε πιστόλι. Μα έδωσε τα λεφτά για το ερκοντήσιο. Γενικά πρέπει να είσαι προσεκτικό. Δεν χάνω ούτε ευρώ πλέον. Έχω την εμπειρία. Το παραγγέλνουμε. Εν τω μεταξύ, ο μόνο που ήρθε και μα έβαλε κριτική 5 αστεράκια είναι αυτό που πλακώσαμε για να του πάρουμε τα λεφτά. Μείναμε και με 166 δολάρια. Δεν μένει παρά να περιμένω. Σήμερα λογικά η μέρα θα πάει καλά. Μια χαρά. Καλά πάει η φάση. Καθίστε να το ανοίξω. Ναι, τώρα μπρο μου. Να κάνουμε την έγκρισή του. Κάναμε την έγκρισή του. Γενικά έχω γίνει πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Μπρο, λίγο γιατί μυρίζει η αμασκάλη σου. Αχ, ωραία. Ελπίζω να μην παρεξηγήθηκε. Ήρθε και αυτός. Άργησες, μπρο μου. Γίνεται λίγο πιο σύντομα. Και βροχούλα, μάλιστα. Πέρασε λίγο από μέσα μου, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν. Πρώτος τίμιος. Γι' αυτό πέταξε το air condition, να είμαι σε ετοιμότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιχταρά μου. Και πού να το βάλουμε το air condition. Εδώ κάπου. Τσακ. Και πάμε να δούμε γενικά πώς θα πάμε σαν βαθμολογία. Έχουμε ακόμα όριξη να είμαστε εδώ. 3,3. Λογικά ξέχασα να το κάνω αυτό, δεν πειράζει. Περιμένετε. Θα πρέπει να σκανάρουμε τα PC να δούμε αν έχουν πρόβλημα. Επίσης μπορώ να πάρω το premium. Και γιατί να μην το κάνω, παιδιά. Εννοείται πως θα κάνω τα πάντα για την εταιρεία μου να πάει καλά. Νομίζω μπορώ να σηκωθώ και να κάνω το scan του. Γιατί έφυγε, μπρο. Τέλος πάντων, κρίμα που φεύγεις τόσο νωρίς. Ευχαριστώ όμως που μου. Α, 29 δολάρια. Like μου βάλε. Αξιάζει και η ώρα που θα σχολάσουμε. Μέχρι 1 η ώρα θα είμαστε εδώ. Αν δεν μπει κάποιο πελάτη, μέχρι εκείνη την ώρα. Σήκω πάνω και περιμένουμε τώρα να έρθει η καρεκλίτσα μας. Επίσης, έχω μια υποψία ότι αυτός θα προσπαθήσει να φύγει έτσι. Θα δείξει. Πάω. Sorry, bro, σε κατηγορούσα. Τσάμπα. Είσαι ωραίος, μετρημένος και ξύγας. Thank you. Βοηθάς στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Φάση. Θα έρθει ποτέ όμως αυτό που παρήγγειλα. Ναι, bro μου. Δεν ξέρω τι γλώσσα μιλάνε. Πάντως σίγουρα θέλουν να μπουν στο ίντερνετ. Είναι το μόνο που γνωρίζω. Close, γιατί δεν προλαβαίνουμε εννοείται. Αυτό που θα κάνω είναι αυτό που μου ήρθε για να μην μου το κλέψει κανείς. Παπ. Πρέπει να πουλάς πραγματάκια και εδώ ή όχι. Θα βγάλω αυτή την καρέκλα. Ναι. Και θα βάλουμε αυτή. Θα χτίσουμε ένα πάρα πολύ καλό PC εδώ. Θα αλλάξουν όλα τα πράγματα. Αυτή η καρεκλίτσα μπορεί να πάει εδώ. Ναι, δεν μπορεί. Α, μπορεί. Και χωρίς PC. Ωραία. Θα κάνουμε μια καρέκλα έτσι τώρα εδώ. Για την ώρα. Τι φάση, ρε. Α, μας ψάχνουνε. Δεν έχω τίποτα, μπρο. Είμαι ένας τίμιος πελάτης. Το ότι ήρθα να δουλέψει σε αυτή τη γειτονιά, κύριε, δεν σημαίνει κάτι. Να είστε καλά. Εγώ θα φύγω, θα πάω προς το σπίτι. Και αν θέλετε καινούργιο επεισόδιο, μπορούμε να φτάσουμε τα 50 likes για καινούργιο επεισόδιο. Δεν ξέρω. Μάλλον όχι. Αν φτάσουμε τα 50 likes, θα βγάλω και δεύτερο επεισόδιο. Ευχαριστώ αν παρακολούθησες μέχρι εδώ και μέχρι την επόμενη φορά μετρήσιμε, ξέρεις. Χάμπιτος. Τα με λέει. Goodbye. Καλό καλοκαίρι.